πανελλαδικές εξετάσεις, άγχος και βέβαια σε μια περίεργη συγκυρία αυτής της πανδημίας. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως. Πάμε να δούμε τις πρώτες κάρτες. Πάμε να δούμε τις πρώτες χάρτες όπου μιλούμε για τα συμπτώματα του στρες. Τα οποία τα συμπτώματα του στρες την περίοδο των εξετάσεων τα χωρίζουμε σε τρεις κατηγορίες. Τα ψυχοφυσιολογικά συμπτώματα, πόνι στο κεφάλι, πόνι στους μύες, πόνι στο στομάχι και συχνουρία που υπάρχει. Αυτή την περίοδο λίγος πολύ σε όλα τα παιδιά ή κάποια από τα συμπτώματα αυτά παρουσιάζουν τα παιδιά. Επόμενη κάρτα όπου μιλούμε για τα συμπεριφορικά συμπτώματα και συναισθηματικά, δηλαδή αυτά που εκδηλώνονται στο επίπεδο της συμπεριφοράς ή του συναισθήματος, όπου μιλούμε για πανικό άγχος είτε κατά τη διάρκεια των εξετάσεων πανικό, είτε άγχος κάτι πριν από τη διάρκεια των εξετάσεων, από τώρα δηλαδή μέχρι τις εξετάσεις. Άσχημο ύπνο, εφιάλτες, είτε δηλαδή δυσκολία, συνήθως δυσκολία του να κοιμηθούν έχουν τα παιδιά, άγχος του να κοιμηθούν, ειδικά όταν έχουν ένα άστατο ωράριο και δυστυχώς πολλά παιδιά έχουν ένα άστατο ωράριο. Θα πούμε ότι στην πορεία είναι πολύ σημαντικό να προσπαθήσουν έστω και αυτή την ίστατη ώρα να φτιάξουν το ωράριο του ύπνου τους, να αρχίσουν να κοιμούνται δηλαδή λίγο πιο φυσιολογικές ώρες, 10, 11, 12 το πολύ το βράδυ. Εφιάλτες αντίστοιχα, ξυπνήματα δηλαδή ενδιάμεσα της νύχτας και εφιάλτες, προβλήματα διατροφής. Νομίζω ότι λίγος πολύ όλοι που έχουμε δώσει πανελλαδικές εξετάσεις θυμόμαστε τον εαυτό μας να έχουμε πάρει κιλά. Ειδικά την περίοδο του COVID, αυτή η κατάσταση ίσως χειροτέρεψε ακόμη περισσότερο δεδομένη της μικρής κινητικότητας που είχαν λίγος πολύ όλα τα παιδιά στην τρίτη ηλικίου. Ας μην ξεχνάμε ότι η τρίτη ηλικίου είναι, μιλάμε για παιδιά τα οποία ίσως πήγαν ελάχιστα στο σχολείο τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, τη συγκεκριμένη χρονιά. Και διάσπαση προσοχής. Η τρίτη λοιπόν είναι τα διανοητικά γνωστικά συμπτώματα του στρες, όπου έχουμε αρνητικές σκέψεις, δηλαδή πολλές αρνητικές σκέψεις οι οποίες εισβάλλουν, δεν θα περάσω, δεν θα τα πάω καλά, δεν θα είμαι καλός στις εξετάσεις. Και ένας εσωτερικός αρνητικός μονόλογος, ο οποίος ουσιαστικά εισβάλλει στο συνειδητό και στη σκέψη και στη συμπεριφορά και μας δηλητηριάζει ψυχοπιεστικά τις τελευταίες ώρες και μέρες των εξετάσεων, σαν και αυτές τις οποίες έχουμε αυτή την περίοδο. Πάμε από εκεί πέρα να δούμε τον επόμενο πίνακα, όπου μιλούμε για το στρες και την απόδοση. Ανάλογα δηλαδή με το αν έχουμε λίγο, μέτριο ή πολύ στρες, έχουμε μεγαλύτερη ή λιγότερη απόδοση. Άρα λοιπόν έχουμε λίγο στρες, όπου μιλούμε για το αδιάφορο μαθητή, βαρεμάρα, μικρή αποδοτικότητα, δηλαδή για ένα μαθητή ο οποίος γενικότερα δεν είναι κινητοποιημένος για να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το μέτριο στρες έχει αποτελεσματικό, είναι αποτελεσματικός ο μαθητής, έχει κορύφωση ουσιαστικά στην απόδοσή του και αντίστοιχα λοιπόν έχει τη δυνατότητα του να είναι αρκετά καλός στην απόδοσή του. Το πολύ στρες αντιθέτως έχει άγχος, έχει ευρεθιστότητα, δηλαδή ο μαθητής πλέον δεν μπορεί να λειτουργήσει καλά, εξαντλείται, εξουθενώνεται και έχει μειωμένη αποτελεσματικότητα. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό ο μαθητής να έχει μέτριο άγχος, μέτριο στρες, ώστε να έχει τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Πάμε στον επόμενο πίνακα, όπου μιλούμε για κάποιες προτροπές στους γονείς για αυτήν την περίοδο των εξετάσεων. Γονείς είναι ένας βασικός πυλώνας σε αυτές τις εξετάσεις. Πρέπει να είναι δίπλα στο παιδί, όχι μπροστά από το παιδί. Δεν δίνουμε εξετάσεις όπως θα δούμε, αλλά δίνει εξετάσεις. Άρα λοιπόν δεν κριτικάρουμε το παιδί, δεν διάβασες, δεν έκανες τίποτα όλη τη χρονιά, ειδικά αυτές τις σύστατες τελευταίες μέρες. Δεν συμβουλεύουμε. Νομίζω ότι το χειρότερο το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι να λειτουργήσουμε ως συμβουλάτορες απέναντι σε ένα παιδί το οποίο είναι ήδη αγχωμένο από τα δικά του. Αντέχουμε την επιθετικότητα και την αμφιθυμία τους, δηλαδή τα συγκρουόμενα συναισθήματα τα οποία μπορεί να έχουν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Μένουμε μαζί τους εφόσον το θέλουν. Άρα λοιπόν υπάρχουν παιδιά που το θέλουν να είμαστε μαζί τους κοντά τους. Υπάρχουν κάποια άλλα παιδιά που δεν το θέλουν. Καλύτερα βεβαίως να μην είμαστε μαζί τους, αλλά υπάρχουν κάποια παιδιά δυστυχώς τα οποία το θέλουν να είμαστε κοντά τους. Βοηθάμε να φτιάχνουν όμορφες εικόνες, ειδικά για το μέλλον, δηλαδή τι θα συμβεί στο μέλλον και τους βοηθάμε να είναι όμορφες εικόνες. Οργανώνουμε το χρόνο τους, αν και ψυχολόγος θεωρώ ότι είναι πιο εύκολο να οργανώσουμε το χρόνο μας παρά το συναίσθημά μας, ειδικά αυτή την ίστατη πιεσμένη περίοδο. Δεν μπερδεύουμε το μαθητή με το παιδί, δηλαδή να νταντεύουμε ένα παιδί το οποίο το θεωρούμε πάντα παιδί μας. Επόμενος πίνακας, δεν δίνουμε, αλλά δίνουν εξετάσεις, γιατί ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλές φορές το δίνουμε εξετάσεις, βρισκόμαστε, διαβάζουμε αυτή την περίοδο, δεν δεχόμαστε, δεν αλλάζουμε το καθημερινό μας πρόγραμμα. Πάρα πολύ βασικό. Δεν γινόμαστε δηλαδή βεβαίως στο σπίτι όπου κάνουμε πάρτι που ούτως ή άλλως σε αυτήν την περίοδο δεν μπορεί να κάνεις και πάρτι, αλλά νομίζω ότι από εκεί και πέρα με κάποιο τρόπο προσαρμοζόμαστε στο πρόγραμμα των παιδιών. Αποφεύγουμε λοιπόν το συνωστισμό έξω από τα εξεταστικά κέντρα, κάτι το οποίο υπήρχε στην περίοδο τη δική μου. Υπάρχει δυστυχώς και σε αυτήν την περίοδο μετά από κάποιες δεκαετίες, δεδομένου του ότι βλέπουμε πολλές φορές γονείς οι οποίοι συνωστίζονται έξω από τα εξεταστικά κέντρα και οι οποίοι το άγχος των γονέων λειτουργεί αθρηστικά με το άγχος του μαθητή, ο οποίος προσπαθεί με κάποιο τρόπο να μην απογοητεύσει το γονέα, ο οποίος βρίσκεται απ' έξω και ο οποίος θεωρεί ότι εκείνη τη στιγμή αγχολεί, βοηθάει το παιδί του. Δεν το βοηθάει το παιδί του, προσθέτει περαιτέρω περισσότερο άγχος.
Δίνουμε προοπτική ζωής πέρα από τις εξετάσεις, δηλαδή το βοηθάμε να σκεφτεί τι θα κάνει πέρα από τις εξετάσεις, ακόμα και στην περίπτωση της αποτυχίας. Και φυσικά το τελευταίο το οποίο λέμε, ότι αν δεν μπορούμε να κάνουμε τα παραπάνω, δεν κάνουμε τίποτα ουσιαστικά. Δηλαδή παραμένουμε παθητικοί θεατές, αν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι από τα παραπάνω. Προχωράμε στο επόμενο πίνακα, οδηγίες για τις τελευταίες μέρες. Οργανώνω την ύλη μου, είπαμε προηγουμένως και η οργάνωση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι την τελευταία στιγμή επανάληψη. Γενικότερα, οτιδήποτε συμβαίνει την τελευταία στιγμή αγχώνει και δημιουργεί περαιτέρω άγχος σε σχέση με αυτό το οποίο έχει ήδη ο μαθητής. Φροντίζω τον ύπνο μου. Είναι χαρακτηριστικό να πούμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε μία ώρα ύπνου περίπου την ημέρα. Δηλαδή, ο μαθητής ο οποίος θα κοιμηθεί 4 ώρα σήμερα, αύριο φυσιολογικά πρέπει να κοιμηθεί 3, μεθαύριο να κοιμηθεί 2, αντιμεθαύριο 1. Δεν είναι δυνατόν ο μαθητής που θα κοιμηθεί 4 ώρα σήμερα, μετά από μία μέρα να κοιμηθεί στις 12 ή στις 11. Άρα λοιπόν, να μην φτάσουμε στην τελευταία μέρα των εξετάσεων. Σωστά, είναι πολύ σημαντικό. Έχοντας ακριβώς αλλάξει το ωράριο του ύπνου μας, τον γυρκαδικό ρυθμό του ύπνου μας, που είναι πάρα πολύ βασικό, πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Πάμε στο επόμενο. Φροντίζω τη διατροφή μου, αντίστοιχα. Κάνω διαλύματα όπου δεν κουράζω το μυαλό μου. Δεν ασχολούμαι δηλαδή με κάτι το νοητικό. Δεν διαβάζω κάτι άλλο, αλλά προσπαθώ να χαλαρώσω ακούγοντας μουσική, βλέποντας όμορφες εικόνες, όχι σίγουρα διαβάζοντας κάτι άλλο. Επόμενος πίνακας, όπου οδηγίες για τη μέρα και την ώρα της εξέτασης, ξυπνάω νωρίς, για να μην φτάσω αγχωμένος με προσθετικό άγχος. Τρώω πρωινό, φτάνω έγκαιρα, αποφεύγω τον καφέ και τα διαγερτικά, τα οποία γενικότερα δεν μας βοηθούν καθόλου. Πάμε στον επόμενο πίνακα. Αν μπλοκάρω, δίνω χρόνο. Αν μπλοκάρω, γιατί έχουμε περιπτώσεις παιδιών τα οποία μπλόκαραν, έπαθαν πανικό στη διάρκεια των εξετάσεων. Δίνω χρόνο. Πανικός το γνωρίζουμε όλοι λίγο πολύ, ότι είναι μια άκακη κατάσταση που κρατάει το πολύ 5 με 10 λεπτά. Μετά έχω τη δυνατότητα να συνεχίσω, έστω και αν αγχωθώ πάρα πολύ. Αποφεύγω συζητήσεις του τύπου τι διάβασες, γνωρίζω αυτό, αυτά είναι τα σως απ' έξω. Δηλαδή, αν αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να συμμετέχω σε αυτού του είδους τις συζητήσεις, καλύτερα να απομονωθώ, ούτως ώστε να πάω όσο το δυνατόν πιο ήρεμος μέσα στο εξεταστικό κέντρο. Επόμενος πίνακας. Μάλιστα, οδηγίες λοιπόν, ακριβώς. Αν μπλοκάρω, δίνω χρόνο, αποφεύγω συζητήσεις του τύπου τι διάβασες. Αποφεύγω συζητήσεις του τύπου τι διάβασες. Το χαρακτηριστικό είναι ότι το διάβασμα της τελευταίας μέρας, εκτός από αναποτελεσματικό, αυτό έχει φανεί και από έρευνα, εκτός από αναποτελεσματικό είναι και αντιπαραγωγικό. Αυτό έχει φανεί από έρευνα η οποία έγινε στο περίφημο Πανεπιστήμιο του UCLA του Los Angeles, όπου εκεί φάνηκε ότι η διατήρηση ενός σταθερού χρονοδιαγράμματος δραστηριοτήτων, όπως επίσης και ο περιορισμός των λιγότερων ουσιαστικών δραστηριοτήτων τις τελευταίες μέρες, είναι ό,τι καλύτερο έχουμε να κάνουμε. Αποφεύγουμε δηλαδή το διάβασμα της τελευταίας μέρας. Μάλιστα, λοιπόν. Ο δικός χάρτης λοιπόν, να περάσουμε ανώδυνα, να περάσουν οι υποψήφοι ανώδυνα αυτή τη διαδικασία. Όσο το δυνατόν μπορούμε ανώδυνα σε μια τέτοια διαδικασία ακριβώς, που ήδη έρχεται μετά από μια πιεστική χρονιά. Μια θεωρητική σκαλέτα θα πω εγώ. Ακριβώς. Το θέμα είναι στην πράξη τώρα πια από αυτά, όσο το δυνατόν περισσότερα. Νίκο, όσο το δυνατόν περισσότερα, σαφέστατα, ειδικά τώρα στο παραπέντε είναι πολύ δύσκολο για κάποιο παιδί το οποίο είναι ήδη αγχωμένο.